Συγκλονίζουν τα όσα εξομολογήθηκε η 14χρονη για τον εφιάλτη που έζησε εν ώρα μαθήματος. Η ανήλικη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ενώ βρισκόταν στην αίθουσα διδασκαλίας, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον καθηγητή της. Τα όσα δραματικά βίωσε η μαθήτρια εξιστόρησε υπό την συνοδεία των γονιών της σε αστυνομικούς του σταθμού της περιοχής της. Υπήρχε κατάθεση από την παραπονούμενη τέλος της περασμένης εβδομάδας, συγκεκριμένα το Σάββατο, mm-hmm. και μετά από την αξιολόγηση της κατάθεσης αυτής. Προχωρήσαμε στη σύλληψη. Υπάρχουν κάποια δεδομένα όσον mm-hmm. αφορά το πρόσωπο το συγκεκριμένο, αλλά αντιλαμβάνεστε, είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης. Πρόκειται για καθηγητή, ο οποίος φαίνεται να μην είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές, αφού είχε καταγγελθεί ξανά με καταγγελίες παρόμοιων αδικημάτων. Μιλούμε για ένα συγκεκριμένο καθηγητή, όπου ο λόγος που ανατράπηκε η καταδίκη του στην έφεση ήταν διότι τράβησαν πίσω 3 από τα 4 θύματα που είχαν κάνει καταγγελία. Από την ώρα που είχαμε κάποια κατάληξη από την αστυνομία, έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Θα ακολουθηθεί βεβαίως στη συνέχεια η διαδικασία που προβλέπεται. Υπάρχει ξεκάθαρο πρωτόκολλο για κυβισμούς τέτοιου είδους περιστατικών. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή όταν τα θύματα αφορούν ανήλικα πρόσωπα, προτρέπει η πρόεδρος του Συμβουλίου Φωνή. Να μην υποτιμούμε ότι με δημοσιοποίηση ενός θέματος αυτά τα παιδιά πολλές φορές φοβούνται και τραβούν πίσω. Την ώρα που οι έρευνες των αρχών έχουν εισέλθει στα βαθιά για το κατά πόσον θύματα του καθηγητή έχουν πέσει και άλλα κορίτσια, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα εξετάσεων του κινητού τηλεφώνου και του υπολογιστή του. Η δικαστική διαδικασία διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών. Ο καθηγητής κρίθηκε προφυλακιστέως για περίοδο 8 ημερών.